Καλώς το να, καλώς το. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Μια χαρά. Ναι. Πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς ναι, περιμένουμε ναι, ναι, να τελειώσει η υπόθεση με το φόρ για να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιαστήνα με το θέμα του Φοφανά. Υπό ποια λέω ο Ταλός Βιαστήνη, τι εννοώ, εννοώ ότι χθες το βραδάκι βγήκε πολύ πιο προχωρημένο από ό,τι ήταν. Σχεδόν τελειωμένο, με τον κόσμο να μας ρωτάει αν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή και πάει λέγοντας. Υπενθυμίζω ότι επειδή αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ μιλάνε για την αγορά του παίχτη, οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ έτσι καλό δρόμο, αλλά όχι ολοκληρωμένες. Υπό την έννοια ότι πάντα σε αυτές τις υποθέσεις συζητήσεις είναι για να γλιτώσει ένας κάτι, να κερδίσει ο άλλος κάτι και όσο να είναι προσπαθείς να βρεις την καλύτερη φόρμουλα συμφωνίας για σένα, για το κάθε κλαμπ δηλαδή. Λέω, ο Τσέχης για τον εαυτό της, mm-hmm. για το δικό της. Τα λέω αυτά διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, ακούω και διαβάζω πράγματα σχετικά με το ότι θα τον πάρει ακριβά τώρα η ΑΕΚ και πάντα ακριβή ήταν η περίπτωση Φοφανά. Και πριν δύο μήνες που είχε ρωτήσει η ΑΕΚ, ήταν πιο ακριβή, ήταν στα 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από 20 μέρες η Τσέλσι αποδέχτηκε πρόταση της ΧΑΛ στα 13 εκατομμύρια ευρώ, την οποία απέριψε ο παίχτης όμως, δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν είναι μια υπόθεση και γενικότερα παίχτες από το Premier League, δεν είναι υπόθεση και περιπτώσεις και αυτό που τους αφήνουν εύκολα οι ομάδες κάτω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός αν πας σε ποσοστό μεταπόλησης το οποίο θα αγγίζει το 40-45%, δηλαδή σε ένα καθεστώς συνειδητησίας αν λέμε έτσι. Ναι. Όπως έκανε σωστά, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τον Μπελίστρη, που πήρε το 55% με 6,5 εκατομμύρια. Ναι. Η ΑΕΚ δεν θέλει να πάει σε αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακόμα και αν θελήσει να διατηρήσει ποσοστό μεταπόληση Τσέλσι, γιατί εντάξει μιλάμε και για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος διανύει το 21ο έτος της φυλακίας, προφανέστατα θα θέλει η ΑΕΚ να είναι η κυρίαρχος των δικαιωμάτων, να έχει δηλαδή κοντά στο maximum λιγότερο μάλλον από το 80 όχι. Θα το δούμε βέβαια, γιατί και το Λιβάη Γκαρσία στο 60-40 υποχρεώθηκε να τον πάρει, θυμίζω. Αλλά από τότε δεν το έχει ξανακάνει, γι' αυτό το λέω. Οπότε δεν μπορεί να λέμε ότι έτσι επειδή βρέθηκε στην ανάγκη τώρα η ΑΕΚ να πληρώσει ακριβά, ας πούμε, για το Φοφανά, ακριβά πληρώνεις όπως και να έχει παίχτες από την Αγγλία. Ένα παίχτη τον οποίο απέκτησε πριν δύο χρόνια η ομάδα του Λονδίνου 12 εκατομμύρια ευρώ, δεν γίνεται να τον δώσει 5. Ναι. Είναι πολύ απλό. Ακόμα και αν έχει στη θέση του, ακόμα και αν είναι η Τσέλσι που δίνει ένα δις, ακόμα και αν. Οπότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, την τελική έκβαση της διαπραγμάτευσης, η οποία συνεχίζεται, γιατί παραλαμβάνω για την ΑΕΚ είναι ο βασικός υποψήφιος στόχος για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα προτιμούσε να πάρει δηλαδή ολόκληρο το δικαίωμα. Αλλά ολόκληρο ναι, αλλά οκ, okay, επειδή ναι. Το ολόκληρο πάει στα 10-12 εκατομμύρια. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δεν ξέρω μήπως okay, μπορεί και να δεχτεί ένα 20% να παραχωρήσει, ξέρεις. Θα το δούμε αυτό στην τελική ναι. έκβαση της υπόθεσης, γιατί ακόμα δεν έχουμε οριστική. Δεν έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει τελειώσει. Η διαφορά είναι η προβολή του παίκτη. Δηλαδή ο Λιβάη Γκαρσία έπαιζε στο Ισραήλ. Ναι. Εδώ πήρας, έτσι. Okay, mm-hmm. Η προβολή είναι μικρή εκεί πέρα. Ναι, και στην Ελλάδα ναι. δεν είναι και πολύ υπάρχει μεγάλη. Και με 2,5 πήρε το 60 για εκ τότε. Ναι. σε περίπτωση κατά την οποία έρθει στην Ελλάδα και δεν έχει πρώτο χρόνο εκεί Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, προβολή δεν περιμένεις, ξέρεις, στο να... Όχι, μόνο απλά ξέρεις τι γίνεται με τον Φοφανά, Αντώνη. Είναι πολύ καλό το μαντάτο της Premier League ότι έχει ανοίξει ούτε τις άλλες πόρτες εκεί. Mm-hmm. Είχε πάει πολύ καλά με την Burnley. Ναι. Πέρυσι πάρα πολύ καλά. Και είναι ένας παίκτης στον οποίο είναι πολύ λογικό, ξέρετε, να τον παρακολουθούν μετά. Ναι. Γιατί το ξέρουν, δεν είναι ότι ξέρουν ναι. να τον μάθουν. Ναι, ναι. Να δούμε απλά πώς εξελίχθηκε, να δούμε πώς πήγε. Ναι. Αυτό τα λένε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανοιχτές πόρτες από την Premier League. Ναι. Και αν σε δύο χρόνια παίξεις πολύ καλά, ας πούμε, τα ποσά που έρχονται από την Αγγλία δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αλήθεια είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή αυτό που μιλάμε είναι πολύ υποθετικό και σενάριο, ξέρεις, του μέλλοντος, μιλάμε για το τώρα και για το σήμερα και γιατί η Chelsea δεν θα πέσει κάτω από τα 10 για το 100%. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Και δεν θα πέφτει ούτε πριν, γιατί πριν σου λέω και πάλι ήθελε 13 με 15 εκατομμύρια. Ναι. Ήδη έχει κάνει ένα ψαλίδι από τα 5 στα 3 και από τα 15 δηλαδή στα 13 και τώρα μπορεί να συζητά και στα 10. Αλλά οπότε... Είπες, με τη Χάλ δεχόταν το 13. Το δέχτηκε η Chelsea, αλλά ναι. δεν δέχτηκε ο παίκτης να πάει, κάτι που δεν άρεσε. Ναι, ναι, okay. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ σημαντικό ποσό και το ήθελαν στο ταμείο τους. Οπότε
Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει η στην αγορά να πάει στην πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, όπω και να έχει, γιατί δεν νομίζω παραλαμβάνω να δώσει 6-6,5 για να τον πάρει. Ναι. Για να πάρξω εγώ το 50% ή το 55%, δεν δείχνει τέτοια πρόθεση η ΑΕΚ. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρωθεί θετικά τις επόμενες ώρες, μέρες, θα δούμε πώς θα το πάει, γιατί η διαβολή τους είναι ανοιχτή για την ΑΕΚ και για την Τζέλση από τη στιγμή άλλωστε που εδώ στη χώρα μας μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου μπορείς να έχεις τη δυνατότητα για μεταγραφή, έτσι, γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, μεταξύ των πολλών μηνυμάτων. Εννοείται. Όχι, τελείωσε καθόλου. Γιατί αυτό που θα σα ρωτήσω είναι λίγο άσχετο. Τελείωσε με τα γραφικά και όλα. Απλά μου έχει κάνει εντύπωση μεγάλη να σου πω και αυτό το λέω. Ναι, με τα φόρ να ολοκληρώσω λίγο. Σε ό,τι αφορά το Μαρτιάλ, γράφτηκε για τη Φλαμέγκο αυτή τη φορά ότι ενδιαφέρεται. Είναι μια περίπτωση παίκτη που δεν θα βοηθήσει την ΑΕΚ χρονικά. Που την έννοια ότι έχει τη δυνατότητα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να περιμένει ως ελεύθερος. Και ο ίδιος εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Σαν ελεύθερος μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει. Είναι σαν Plan B, γράφτηκε στην Ισπανία για τη Σεβίλη, αν δεν αποκτηθεί ότι πάει. Γράφτηκε τώρα για τη Φλαμέγκο. Είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει και άλλες περιπτώσεις παιχτών, γιατί από τις ελεύθερες που κυκλοφορούν στην αγορά είναι μια πάρα πολύ δελαστική περίπτωση. Πέφτει και για ηλικιακά και ποδοσφαιρικά. Έτσι, γιατί λέω και πάλι 28 στα 29. Και έχει πολύ καλό, έτσι, βιογραφικό από το παρελθόν. Εκείνη δεν απορρίπτω την πρότασή σας, θα σας απαντήσω. Ναι, δεν έχει πει στη διαδικασία ουσιαστική συζήτηση, να πω την αλήθεια. Δεν έχει πει. Έχει και η ΑΕΚ έχει δώσει τα δεδομένα στην πλευρά του παίχτη, τα οποία ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και πολιέται συμβόλαιο για να ικανοποιήσει, ξέρεις, έτσι τον παίχτη. Και μπόνους φύγοντας το ένα και κάτι. Αλλά μπόνους φύγει τον πόνους υπογραφής για να ξέρει ο κόσμος. Αλλά ανταπόκριση, έστω ότι περιμένετε και θα σας πω, δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει, την κρατάω και βλέπω και εξετάζω και τις άλλες περιπτώσεις μου, προφανώς από μας άλλα. Σήμερα γράφτηκε από τη στην Τουρκία και για τον Γιάννη Ορμπάν της Λιόν, 29 και 22 φορ των Γάλλων. Και αυτός και αποκτηθεί με πάρα πολλά λεφτά, 19 εκατομμύρια ευρώ νομίζω. Μοιάζει λίγο δύσκολη περίπτωση για να γίνει για την ΑΕΚ, αλλά επειδή υπάρχουν δύο εναλλακτικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, είναι ανοιχτές ακόμα, αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι μία από αυτές αυτές. Okay. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση με τα λεφτά που... Μην φάει περιέργεια με τον Καρπετόπουλο, δεν θα ρωτήσω. Ναι, και να πω απλά ότι έχουμε το άγχος να δούμε το Μουκουτί της εξετάσεις τι έγινε, γιατί όπως και ο Μαξίμοβιτς και αυτός πήγε στο Καμερούν, αλλά είναι, λέει, έχει πρόβλημα τραυματισμού και δεν. Ναι. Οπότε δεν θα παίξει εκεί, θα κάνει κάποιες εξετάσεις, θα ενημερωθεί και το ιατρικό επιτελείο Τσάικ, θα γυρίσει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς. Δεν έχω κάτι άλλο. Κοιτάξτε, αυτά. Okay. Και είπαμε ο Γιόνσον από χθες είναι στο 100% κομπρομίσιο. Έχεις πει ή έχεις γράψει ότι έχει πει ο Αλμέιδα ότι αν φύγει ο Κονέ θα φύγει κι αυτός? Όχι, καλέ. Όχι, εγώ έχω πει ότι όλη αυτή, όλο το μεταγραφικό team της ΑΕΚ, του αγωνιστικού σχεδιασμού και όλα αυτά, είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί, ο ρόλος του Ματίας Αλμέιδα είναι αυτός που αποφασίζει με τις προτάσεις που του φέρνουν και πάει λέγοντας, και αυτοί που εκτελούν είναι κυρίως ο Παναγιώτης Κονέ, έπειτα ο Κουχάρσκι, γενικότερα μια ομάδα την οποία έχει μάθει να συνεργάζεται. Εγώ λέω ότι, επειδή πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι αν εμπιστεύεται ο Ματίας ότι δεν του κάνει τη δουλειά που θέλει ο Ματίας και πάει λέγοντας, εγώ λέω ότι καμία σχέση δεν ισχύει με αυτό. Ίσα που τους έχει τέτοια εμπιστοσύνη που πιο πιθανό θα έβλεπα, αν και εφόσον κάποιοι από αυτούς απομακρυνθούν από τη διοίκηση, εφόσον δεν έχει συζητηθεί με την... Δεν υπάρχει και κουβέντα καν στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, μιλάμε. Απλά ρωτάει ο κόσμος πολλές φορές. Αυτός το λένε τώρα για ένα βίντεο που έκανα χθες. Αν θέλουν να απομακρυνθούν οι θέσεις του αγωνιστικού σχεδιασμού ή όχι, γιατί φέτος, ας πούμε, για το θέμα του ΦΟΡ έπεσαν έξω. Κάτι το οποίο βέβαια για μένα, σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΦΟΡ και το γεγονός ότι η καθυστερή ομάδα έχει μεγαλύτερη ευθύνη από όλους ο Ματίας Αλμέιδα. Μάλιστα. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πάντως ο Λιόπουλος αποφασίζει, παιδιά, αυτό είναι το θετικό. Ναι, στο τέλος ο Λιόπουλος αποφασίζει όλα. Για τον Όρμπαμ δεν έχεις πει. Δεν έχω ακούσει το όνομά του. Βέβαια, μπράβο. Αυτό να το ξαναγραφήσουμε γι' αυτό, γιατί ζητάνε συνέχεια. Μάλιστα.